ευγενικός με αυτή την υπόθεση των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και γιατί υπάρχει αυτή η παρεξήγηση εκ μέρους των αιρετικών, των διαμαρτυρωμένων, των ευαγγελικών, των πεντηκοστιανών, των λεγόμενων αναγεννημένων, των χιλιαστών, των Ιαχωβητών και όλος ο υπόλοιπος συμφερτός των αιρέσεων, γιατί δεν μπορούν να νιώσουν και να καταλάβουν την σημασία την οποία ενέχουν οι Άγιοι της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Γιατί εορτάζει η Εκκλησία τους Αγίους σε τέτοιο μεγάλο σημείο? Και γιατί απόψε, Φερρυππίν, θα αναφερθούμε στη βιογραφία των Αγίων της Αγίας Παρθενομάρτυρας Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος. Και αυτή την εβδομάδα, όπως σας είπα και την προηγουμένη, κάναμε μια διακοπή και παρένθεση στις βιογραφίες των Αγίων Αποστόλων. Πρώτα απ' όλα, ένας είναι ο Θεός μας, ο Χριστός μας. Κάνουμε μια απολογία για να μπορούν κάπως να νιώσουν οι δικοί μας, οι οποίοι ίσως σε πολλές περιπτώσεις αμφιταλαντεύονται λόγω του ότι προπυλακίζονται από τους αιρετικούς, από τους ευαγγελικούς και χιλιαστές και ίσως απάνω στη συζήτηση δεν έχουν καθόλου υπόψη τους το βάθος της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Αν και η Ορθοδοξία τους είναι πηγαία και δεν έχουμε ανάγκη οι Ορθόδοξοι να έρχονται τώρα να μας διδάξουν τη χριστιανοσύνη, αυτοί που ούτε καν έχουν υπόψη τους τι εστί το Ιερόν Ευαγγέλιον. Πρώτα απ' όλα, η Ορθοδοξία παραδέχεται έναν και μοναδικό σωτήρα, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι και ο μόνος αληθινός Θεός. Αλλά αυτός ο αληθινός Θεός, αυτός ο Θεός που έγινε άνθρωπος ο Θεός, ο Υιός του Θεού, για ένα λόγο. Για να μπορεί να αναβιβάσει τον άνθρωπο και να του δώσει την εξουσία να γίνει συγκληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών. Με απλά λόγια, τι εννοούν αυτά που λέγει ο Απόστολος των Εθνών και η υπόλοιπη Ιερά Αποκάλυψη της Εκκλησίας μας? Ένας είναι ο φυσικός Υιός του Θεού, ο Χριστός μας. Και αυτός είναι ο φυσικός κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών, λόγω του ότι είναι ο ζών και υπάρχουν Υιός και Λόγος του μόνου αληθινού Θεού. Και είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Άλλο όμως, ο Χριστός, γενόμενος ημέτερος αρχιερεύς, δηλαδή του ότι έγινε για μας άνθρωπος, σημαίνει ότι έχει την εξουσία να μεταδώσει και να μεταφέρει σε εμάς την εξουσία. Ό,τι έχει αυτός κατά φύσιν, να το έχουμε εμείς κατά χάριν. Και αυτή είναι η Άγια της Εκκλησίας μας. Δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός του ότι ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού? Για να μπορούμε και εμείς να συμμετάσχουμε στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που εκείνος, λόγω του ότι είναι ο ίδιος ο Θεός, τα έχει φυσικώς. Αλλά τώρα τα δίδει σε εμάς φιλοτίμος και δεσποτικός από την ημέρα της Πεντηκοστής και εντεύθεν, και έχουμε την ανάδειξη των γεχαριτωμένων μορφών των Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι Άγιοι έλαβαν μέσα τους τον ίδιο τον παράκλητο Θεό και έγιναν ναοί του Αγίου Πνεύματος, και όπως είπε ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο, ό,τι έργο ο Κύριος μας έκανε επί της γης, τα ίδια κάνουν και οι Άγιοι, μόνο που αυτοί δεν είναι ξεχωριστοί σωτήρες. Γιατί όλοι οι Άγιοι αντλούν από μία πηγή, από τον Χριστό. Και ο σκοπός των Αγίων δεν είναι άλλος παρά και εμείς να μιμηθούμε αυτά που έκαναν εκείνοι, για να μπορούμε και εμείς τελικώς να συνδεθούμε αιωνίως με την πηγή της ζωής που είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού. Όταν έρχονται λοιπόν οι αιρετικοί και απορρίπτουν τους Αγίους, τι απορρίπτουν τελικά? Το έργο του Χριστού. Γιατί το έργο του Χριστού δεν ήταν να έρθει εδώ πάνω στη γη απλώς να τον δουν οι άνθρωποι και να τον πιστέψουν. Το έργο του Χριστού είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας είναι η απόδειξη της υπάρξεως του αληθινού Χριστού. Γιατί δεν επιδέχεται ο αληθινός Χριστός παραχαράξεις? Και βλέπουμε να επαναλαμβάνεται η ίδια μεταμόρφωση των Αγίων από μία γενεά στην άλλη και να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Ποια είναι τα γνωρίσματα των Αγίων? Πρώτα απ' όλα,
ότι απέκτησαν την ανιδιοτελή αγάπη του Χριστού μέσα τους. Όπως ο Χριστός έβλεπε τον κόσμο, έτσι και εκείνοι. Απέκτησαν την θυσιαστική αντίληψη του Χριστού. Δηλαδή όπως ο Χριστός θυσιάστηκε, έτσι και αυτοί. Έγιναν τέλειοι, όπως ο Πατέρας ο Ουράνιος είναι τέλειος. Έλαβαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έλαβαν την δύναμη να θαυματουργούν και ενίκησαν τον θάνατο, περιεφρόνησαν τον θάνατο, διότι πλέον η ψυχή τους έλαβε την πνευματική μεταμόρφωση και ανάσταση, και γι' αυτό το λόγο ούτε και αυτός ο ίδιος ο θάνατος μπορούσε να ξεχωρίσει τους Αγίους από την αγάπη του Χριστού. Και γι' αυτό ακόμα και μετά τον σωματικό τους θάνατο ζουν οι Άγιοι. Όχι από λόγο τους, αλλά από την δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού. Και έχουμε την εν ουρανώ θριαμβεύουσα Εκκλησία των Αγίων και την επί γης στρατευωμένη Εκκλησία. Και συνδέεται δια του Αγίου Πνεύματος η ουράνιος Εκκλησία με την επίγειο Εκκλησία. Και γι' αυτό υπάρχει η πρεσβεία και η προσευχή των Αγίων ενώπιον του εσφαγμένου αρνίου, ενώπιον του Χριστού, όπως λέγει το Ιερόν Βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και τώρα ο Προτεστάντης και ο διαμαρτυρόμενος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο Ορθόδοξος πηγαίνει στον Άγιο και γιατί παραδέχεται τον Άγιο και όχι μόνο τον Χριστό. Καταρχήν, μόνο ο Χριστός είναι ο Θεός, μόνο ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου, μόνο Αυτός είναι ο λυτρωτής και ο Κύριος και ο μόνος Άγιος και εξουσιαστής. Αλλά οι Άγιοι συνδέονται άμεσα με τον Χριστό, δια του Αγίου Πνεύματος. Και ως εκ τούτου, όταν πηγαίνει ο Ορθόδοξος Χριστιανός μπροστά στην εικόνα Φέρυπιν της Αγίας Μαρκέρας που την εορτάζουμε αυτή την εβδομάδα, ή του Αγίου Δημητρίου ή του Αγίου Γεωργίου ή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου ή οποιοδήποτε άλλου μεγάλου Αγίου, μικρού και μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Παντελεήμονος, πάμε μπροστά στις εικόνες αυτών των Αγίων και πούμε Φερυπίν. Αγία Παρθενομάρτης Μαρκέλα, είσαι δούλη του Χριστού. Έχω μεγάλο πρόβλημα μέσα στη ζωή μου. Πάσχω από την τάδε αρρώστια ή έχω το τάδε οικογενειακό πρόβλημα ή έχω πολλαπλά προβλήματα μέσα στη ζωή μου. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Τι λέγει ο πιστός, τι ζητάει από την Αγία ή από τον τάδε Άγιο. Να στραφεί ο Άγιος αυτός προς τον θρόνο του Ιησού Χριστού, του Βασιλέως των Βασιλέων, του Κυρίου μας, και λόγω του ότι απέκτησε την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και άρα έχει αποκτήσει παρησία, να προσευχηθεί η Αγία ή ο Άγιος εις τον αληθινό Θεό και να ζητήσει από τον Θεό, ο Θεός να στείλει τη βοήθειά του εις τον άνθρωπο. Και άραγε, ζητάμε όπως οι Εβραίοι πήγαιναν εις τον Μωυσή και ο Μωυσής μιλούσε με τον Θεό και είπε ο Θεός στο Μωυσή, πρόσεχε, δεν θα έρχονται αυτοί να μου μιλάνε απευθείας. Θα έρχονται σε σένα και εσύ θα έρχεσαι σε μένα. Και ό,τι θα ζητήσεις εσύ, εγώ θα στο δίδω γιατί είσαι δούλος μου γνήσιος. Είναι ο αντιδοξασμός που παρέχει ο Θεός εις τους δούλους του, εις τους Αγίους της Εκκλησίας μας, διότι ευηρέστησαν τον Θεό με τη ζωή τους. Και πράγματι, ο Άγιος, εξαιρέτως η άχραντος Παναγία μας, όταν μεσητεύσουν, όταν προσευχηθούν εις τον Υιόν του Θεού στο Χριστό μας, ο Κύριος δίδει την σωστική του απάντηση και με την πρεσβεία του Αγίου ή της Αγίας και υπεράνω όλο της Παναγίας μας, με την προσευχή τους δίδει σε μας δύναμη. Τώρα δεν υπάρχει αμφιβολία και πρωτίστως πρώτα προσερχόμεθα στον Χριστό. Προσευχόμεθα πρώτα εις τον Χριστό εμείς. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά επειδή είμαστε αμαρτωλοί και ανάξιοι και επειδή είμαστε ακάθαρτοι και επειδή δεν έχουμε αγωνιστεί όπως οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ζητάμε και από αυτούς να προσευχηθούν για μας και με τον τρόπο αυτό επαναλαμβάνομαι, ομολογούμε τη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού μας. Γιατί ο Χριστός εγερθείς εκ νεκρών απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Που σημαίνει ότι με το Σταυρό Του, με την Ανάστασή Του, ο Χριστός μας κατήργησε το φράγμα του θανάτου και μπορεί πλέον ο άνθρωπος και μεταθανατίος
να ζει και να υπάρχει και να έχει αυτοσυνειδησία και να έχει την δύναμη και να ενθυμείται και να προσεύχεται και να έρχεται σε επικοινωνία με τον επίγειο κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος λέγει μέσα στις επιστολές του «Συμφέρει με αναλύσε και συν Χριστώ είναι. Καλό είναι για μένα να αποθάνω σωματικώς και με το πνεύμα μου να ενδυμίσω εις τον Χριστόν και πολλά ισχύ δε εις εις δικαίου ενεργουμένη». Αλλά εις την Ορθοδοξία δεν έχουμε αμφιβολία γι' αυτά. Εγώ μου φαίνεται παράξενο πόσο διαμαρτυρόμενος αρνείται εις τους Αγίους την πρεσβεία και ενώ μπορεί ο ίδιος να πάει σε έναν φίλο του, σε έναν γνωστό του και να του πει «Σε παρακαλώ προσευχή σου για μένα» ή να ζητάνε όλοι μαζί, τους ακούς και λέγουν «Προσευχηθείτε όλοι μαζί για αυτή την υπόθεση» ή έχουν τις τηλεφωνικές γραμμές της τηλεοράσης και έχουν τα special prayer lines όπου θα τηλεφωνήσεις και θα ζητήσεις από τους προτεστάντες και διαμαρτυρωμένους και όλους αυτούς που έχουν εμπορευτεί την υπόθεση του Ευαγγελίου, θα ζητήσεις από αυτούς διαμέσου τηλεφώνου αυτοί να κάνουν προσευχή για σένα. Τα περίφημα prayer lines. Δηλαδή αυτοί μπορεί να ζητήσουν ένας από τον άλλον να κάνουν προσευχή. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Αλλά όταν ο χριστιανός θα πάγει σε έναν Άγιο της Εκκλησίας και θα ζητήσει από έναν άνθρωπο ο οποίος βεβαίως βρίσκεται στην Βασιλεία των Ουρανών να προσευχηθεί για αυτόν, ο Προτεστάντης σου λέει όχι σε αυτό. Είναι κάπως υποκριτικό αυτό που κάνουν. Γιατί τότε να πάψουν να προσεύχεται ο ένας για τον άλλον στους κύκλους των και να καταργήσουν αυτά τα prayer lines που έχουν και όλους αυτούς τους διάφορους που παρουσιάζουν στις τηλεοράσεις και εκμεταλλεύονται και δυστυχώς σκορπίζουν την αίρεση και την πλάνη. Κοιτάξτε, 2000 χρόνια ο Κύριος μας, ο Χριστός μας έδωσε σε εμάς την αποκαλυφθήσα πίστη των Αγίων Αποστόλων. Την αποκαλυφθήσα πίστη του αληθινού Θεού, του Ευαγγελίου και στη συνέχεια οι Απόστολοι την μετέδωσαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπουμε από την εποχή των Αγίων Αποστόλων οι ίδιοι οι Άγιοι Απόστολοι κάναν θαύματα φοβερά και ζώντας του Αγίου και μετά θάνατον εις τους τάφους των Αγίων όπου και αν βρίσκονται αυτοί στη Ρώμη και στα διάφορα σημεία. Θυμόμαστε μέσα στις πράξεις των Αγίων Αποστόλων ότι οι χριστιανοί παίρναν τα μαντήλια τα οποία μεταχειριζόταν ο Απόστολος των Εθνών να αποσφογγίσει τον ιδρώτα από το πρόσωπό του και τα έβαζαν τα σημικίνθια αυτά, όπως ονομάζονταν στην αρχαία ελληνική γλώσσα, επάνω σε αρρώστους και γινόντουσαν καλά. Και περίμεναν να περάσει η σκιά του Αποστόλου Πέτρου, η οποία θεράπευε τους ασθενείς. Και στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα βλέπουμε ότι το Άγιο Λείψανο του προφήτου Ελισαίου, το οποίο εκείτεται μέσα στον τάφο του όταν έριψαν οι Ισραηλίτες επάνω σε αυτόν έναν τεθνικό, έναν πεθαμένον άνθρωπο, τα Άγια Λείψανα του Αγίου Ελισαίου ανέστησαν εκείνον. Βεβαίως και οι Απόστολοι και οι Προφήτες και όλοι οι Άγιοι που θαυματουργούν, επαναλαμβάνω, η δύναμη της θαυματουργίας προέρχεται από τον ίδιο τον Χριστό. Και έτσι, όταν οι Προτεστάντες αρνούνται τους Αγίους, αρνούνται την Ανάσταση του Χριστού, αρνούνται την δύναμη του Σταυρού του Ιησού Χριστού και αρνούνται αυτό που λέγει η Αγία Γραφή, «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού». Τα λέγω όλα αυτά αδελφοί μου και δεν με παίρνει ο χρόνος να διηγηθώ δυστυχώς την βιογραφία της Αγίας Μαρκέλας στην οποία θα αναφερθούμε γιατί είναι θαυματουργός και έχει φέρει σε εμάς μεγάλη την ευλογία του Θεού με την ανοικοδόμηση του καθεδρικού της ναού αλλά και γενικότερα με την θαυμαστή βιογραφία της. Τα λέγω αυτά σαν εισαγωγή και για τις προηγούμενες βιογραφίες των Αγίων που ανέφερα. Διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πλέον τη σκέψη μας εμείς οι Ορθόδοξοι έναντι αυτών των αιρετικών που όχι μόνο δεν ξέρουν ποια είναι η πίστη του Χριστού αλλά καταπολεμούν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μάλιστα, ο Άγιος έχει τη δύναμη να πρεσβεύει. Ο Άγιος έχει τη δύναμη να θαυματουργεί. Ο Άγιος έχει τη δύναμη να μεσητεύει. Και η Παναγία μας υπεράνω όλων των Αγίων έχει τη δύναμη να μεσητεύει και να κάνει διάλογο με τον Θεό. Διότι ο Χριστός μας πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς για να δώσει ζωή σε όλους τους πιστούς ακολούθους και μαθητές του. Ακόμα και από την Παλαιά Διαθήκη. Θυμόμαστε την περίπτωση του Αβραάμ, ο οποίος έκανε διάλογο με τον Θεό
και παρακαλούσε και μεσίτευε εις τον Θεό, ο Θεός να μην καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα, αλλά να μεταστρέψει την οργή του. Και ο Κύριος συνθηκολόγησε με τον Αβραάμ, αρκεί να ευρίσκονται έστω και ελάχιστοι άνθρωποι στα μέρη εκείνα. Και αυτά γινόντουσαν στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Νόε φερειπίν ήταν αυτός που ευηρέστησε εις τον Θεόν και λόγω της καλής του ζωής ο Θεός εφύλαξε το γένος των ανθρώπων μέσα εις την κυβωτό της Διαθήκης. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν έχουν κάνει θαύματα και κάνουν θαύματα οι απατεώνες αυτοί που παρουσιάζονται στα διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα σε όλη την Αμερική και εκμεταλλεύονται, και με συγχωρείτε που έφτασα σε αυτό το σημείο και μίλησα έτσι, εκμεταλλεύονται με την δαιμονική τους πλάνη, με τα αιρετικά τους διδάγματα τους πιστούς χριστιανούς και προσπαθούν να τους αποσύρουν από την Αποστολική Εκκλησία των Ορθοδόξων Χριστιανών. Δηλαδή, μπορεί ο κάθε ή οσδήποτε διαμαρτυρόμενος να λέγει ότι έχει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ξέρουμε ότι δεν έχει χαρίσματα Αγίου Πνεύματος, γιατί η ζωή του και το βίωμά του και οι εξωτερικές του εκδηλώσεις μάλλον μας παρουσιάζουν μία δαιμονισμένη, μία πεπλανημένη, μία αιωσφορική κατάσταση, μία φαντασιόπληκτη κατάσταση, παρά την ταπεινή και αγιοπνευματική ζωή, την οποία για 2000 και πριν Χριστού ακόμα, για 2000 χρόνια μας παρουσιάζουν κατά συνέχεια οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Σπυρίδωνας, άφθαρτο το Άγιο του Λείψανο. Ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γιώργιος, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Κυριακή, η Αγία Φωτεινή. Ποιους να πρωτοαναφερθούμε, η Αγία Μαρκέλα, ο Άγιος Νεκτάριος. Αναρρύθμιτοι οι Άγιοι της Ορθοδοξίας μας. Καληνύχτα σας ευλογημένο μου τηλεθεατέ. Θα σταθούμε στερεοί στην πίστη των πατέρων μας, στην πίστη της Ορθοδοξίας και στην Θεό Αγίο, με τη βοήθεια του Θεού θα αναφερθούμε και στη βιογραφία της Αγίας Μαρκέλας στις επόμενες τηλεοπτικές μας εκπομπές.